Θερίζει σε όλο τον κόσμο η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η νόσος των πνευμόνων που προκαλείται από τη χρόνια εισπνοή ρήπων, κυρίως του καπνού του τσιγάρου. Περίπου 3 με 4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από αυτήν την αρρώστια παγκοσμίως και περίπου στην Ελλάδα 600.000 άνθρωποι πάσχουν από αυτή την αρρώστια. Την ίδια ώρα στην Κρήτη το ποσοστό εμφάνισης της νόσου ξεπερνάει το 11% με τους κρητικούς να αποδεικνύονται μανιώδεις καπνιστές. Οι κρητικοί καπνίζουν και σε περισσότερο βαθμό, δηλαδή σε μεγαλύτερη συχνότητα, αφενός αφετέρου είναι και βαρύτεροι καπνιστές. Με συνέπεια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσοστό της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στον ενήλικα πληθυσμό είναι γύρω στα 8 με 9%, 10% στην Κρήτη να προσεγγίζει το 11% και καμιά φορά στους άντρες δεν να το ξεπερνά. Οι γυναίκες δυστυχώς έχουμε βρει ότι πιο εύκολα προσβάλλονται οι πνευμονές τους, ακριβώς γιατί είναι πιο μικρότεροι από τους ενήλικους άνδρες, οπότε πιο μικρό το πνευμόνι, λιγότερο και πιο μικρό το βροχικό δέντρο, ο καπνός προκαλεί περισσότερες βλάβες πιο γρήγορα και πιο έντονα στις γυναίκες. Οικιακή και περιβαλλοντική ρήπη αποτελούν επίσης επιβαρυντικούς παράγοντες. Είναι και η μόλυνση οικιακή που οφείλεται σε καπνό, είτε από καπνό μαγειρεύματος ή από τα τζάκια που είπαμε πριν και την τιμόλυνση και από τα μαγκάλια. Οι επιστήμονες επισημαίνουν πόσο βλαβερό είναι το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους και ιδιαίτερα μπροστά σε παιδιά. Προκαλούν στα παιδιά άσθμα, προκαλούν αναπτυξιακές διαταραχές στο πνεύμονά τους, διότι δεν τελειώνει η ανάπτυξη του πνεύμονα με το που γεννιόμαστε. Συνεχίζει και αναπτύσσεται το πνευμόνι μέχρι σε όλη την παιδική ηλικία. Δυστυχώς έχουμε πολλά περιστατικά με παιδάκια που βήχουν γιατί είναι σε κλειστό χώρο, σε γεωταχή που καπνίζει μέσα κάποιος ενήλικας. Θα πρέπει όλοι μας να πειθαρχήσουμε επιτέλους τον νόμο και να μην καπνίζουμε σε δημόσιους χώρους, εκθέτοντας και υγιείς ανθρώπους που δεν καπνίζουν στο παθητικό κάπνισμα, το οποίο επίσης είναι ένας παράγοντας ανάπτυξης χρόνιας αποφυγής πνευμονοπάθειας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ΧΑΠ, η τοπική διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργάνωσε με τις επισκέπτριες υγείας της Πνευμονολογικής Κλινικής του Παγνή δωρεάν σπυρομετρήσεις στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του αστυνομικού μεγάρου. Οι αστυνομικοί αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα του πληθυσμού, η οποία οφείλει να είναι υγιής, να έχει καλή σωματική ευεξία. Ήμουν καπνιστής. Έκοψα το τσιγάρο το 2014, έχω κρατήσει τις εξετάσεις σπυρομέτρησης του τότε και τις συνέκρινα με τις εξετάσεις του σήμερα. Και θέλω να πω στους καπνιστές, στους οποίους τους νιώθω, τους καταλαβαίνω, ότι η διαφορά είναι τεράστια.